Λάβδα Κουκουέ πραγματοποιεί σήμερα στο Ηράκλειο την προεκλογική του εκδήλωση και καλεί τους εργαζόμενους, την νεολαία, την αγροτιά, τους μικρομεσαίους να αντισταθούν απέναντι στη βάρβαρη αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική του πολέμου, της φτώχειας, της ακρίβειας, της ιδιωτικοποίησης, μια πολιτική που καταργεί τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα του λαού στην παιδεία, την υγεία, τη δημοκρατία και βεβαίως σε ό,τι αφορά τον τόπο μας και την εθνική ανεξαρτησία. Καλούμε τους εργαζόμενους να καταδικάσουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική που επέβαλε την πιο μαύρη αντιδραστική πολιτική μετά τον πόλεμο και είναι η πολιτική της φτώχειας, των μισθών της πείνας, της διάλυσης του συστήματος της υγείας, της ιδιωτικοποίησης της παιδείας και του ξεπληρίσματος της αγροτιάς. Ταυτοχρόνως, λέμε να γυρίσουν την πλάτη στην εθνοκάπηλη, πατριδοκάπηλη πολιτική όλων των κομμάτων της ακροδεξιάς, αλλά και βεβαίως και στην εξυγχρονιστική λογική του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για την μνημονιακή καταιγίδα 14 χρόνων, είναι το κόμμα πυλώνας του κεφαλαίου και του υπεραλισμού, και να γυρίσουν και την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ψευδής αριστερά, δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές, τα αιτήματα, την πάλη του λαϊκού κινήματος. Απέδειξε με τη διαχείρισή του ότι είναι κόμμα στην υπηρεσία του κεφαλαίου, του υπεραλισμού, επέβαλε την αμερικανοδουλεία, το τρίτο χειρότερο μνημόνιο. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι η φιλολαϊκή διαχείριση της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει. Λέμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολέμου ουσιαστικά καταδικάζει σε γενοκτονία σήμερα τον Παλαιστινιακό λαό, έχει βάψει τα χέρια της και με τον Ουκρανικό λαό και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει τα υπεριαλιστικά εγκλήματα. Λέμε ειρήνη, διεθνική συνεργασία, φιλία, δημοκρατία, ψωμί, σταθερή και μόνιμη δουλειά με το ψηφοδέλτιο του Μη Λάβδα Κουκουέ έξω από την ΕΕ.